ιδιώτας προϊόντα, μεσαίων εταιριών προϊόντα και μικρότερων εταιριών, αλλά να συγκρατηθούν ή να πέσουν τιμές ή κάπως να συγκρατηθούν. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ καινοτόμο και ρηξικέλευθο. Ανοίγει δρόμους πραγματικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Είπατε ρηξικέλευθο. Το ρηξικέλευθο και το καινοτόμο του πράγματος είναι εκεί, συνδυάζει και λιανική και χονδρική. Δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο εμπορικό κέντρο στη Ρωσία. Μάλιστα. Κάπου αλλού στον κόσμο υπάρχει, στη Ρωσία δεν υπάρχει κανένα εμπορικό κέντρο που να είναι και για χονδρική και για λιανική ταυτόχρονα, τουλάχιστον σε τέτοια έκταση. Πολύ ενδιαφέρον, κυρία Παπά. Θα έχει 35.000 πελάτες λιανικής κάθε μέρα, ανθρώπους με πολύ υψηλή αγοραστική δύναμη σε σχέση τουλάχιστον με την Ελλάδα, γιατί είπαμε τα προϊόντα είναι 3 με 5 φορές πάνω από τη Γερμανία. Ναι. Και θα έχει και 15.000 μαγαζάτορες. 15.000 μαγαζάτορες. Ακριβώς. Όλο το σχέδιο. Με 500 πούλμαν κάθε μέρα θα έρχονται αυτοί οι μαγαζάτορες. Γιατί αυτό το εμπορικό κέντρο δεν είναι το εμπορικό κέντρο της Μόσχας. Είναι το εμπορικό κέντρο της Ρωσίας, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. 25 εκατομμύρια πάνω κάτω έχει η Μόσχα. Γύρω στα 10 με 15 γύρω-γύρω πόλης. Όλες εξυπηρετούνται από τον Pizza Park. Με ενημερώνω ότι έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπά αν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος επιχειρηματίας για να αγοράσει αυτό τον αέρα του καταστήματος, να το πω και έτσι. Γιατί ενδιαφέρομαι για κάποια επιχείρηση, δεν ξέρω τι είδους επιχείρηση ακόμα, αν μπορώ να το κάνω. Να δραστηριοποιηθείτε κι εσείς. Ναι, ναι. Στη ρώσικη αγορά. Γιατί εδώ δεν βλέπω φως. Ναι. Ευτυχώς όχι. Ναι. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο, γιατί είμαστε εμείς ως Πυθαγόρας και οι Παλμύρες στη μέση. Εάν δεν ήμασταν εμείς να διαχειριστούμε το κατάστημα απάνω, να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα σας, στα τελωνία, στη φορολογία, στην ίδρυση εταιρείας και κυρίως στην καθημερινότητα της διαχείρισης του καταστήματος, όχι απλώς απαραίτητο θα ήταν να είστε επιχειρηματίας, αλλά θα έπρεπε να είστε και πολύ δυνατός επιχειρηματίας. Άρα του στηρίζετε πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος. Στηρίζουμε στα πάντα. Στα πάντα και στην τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή, ήρθαν σήμερα 3 αγρότες με έναν επενδυτή, 4 άτομα. Ο επενδυτής δεν είχε καμία εμπειρία από επιχειρήσεις. Λέει, έχω ένα ποσό στην άκρη και τα λοιπά. Έχω και 3 φίλους αγρότες από την Κόρινθο. Θέλουμε να κάνουμε ένα μαγαζί. Λέω, πολύ ευχαρίστως. Διαλέξαν τη θέση τους, το πήραν το μαγαζί. Και 1η Σεπτεμβρίου που γίνονται τα εγγένεια. 1η Σεπτεμβρίου είναι τα εγγένεια. Ναι, 1η Σεπτεμβρίου είναι τα εγγένεια. 1η με 10 Ιουλίου παραδίδονται τα κλειδιά των μαγαζιών για να κάνουν οι άνθρωποι τη διαμόρφωση του χώρου. Και 1η Σεπτεμβρίου θα δείτε τι μαγαζί θα έχει αυτός ο επενδυτής. Αγαπητοί φίλοι, μπορείτε με τη στήριξη του κυρίου Παπά της Παλμύρ και της εταιρείας Πυθαγόρας, νομίζω ότι το όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Να σας αφήσω το τηλέφωνο μου να καλέσει ο κύριος Παπά. Θα το αφήσετε στο κοντρόλ και θα σας καλέσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια σας. Είδατε ο κόσμος πώς ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται γιατί δεν έχει άλλη λύση. Μου έκανε εντύπωση πριν μια φράση που είπατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στους Έλληνες επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στη Ρωσία. Γιατί? Θα σας εξηγήσω. Όλοι το λένε, αλλά δεν λένε γιατί ακριβώς. Ναι, πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που μας είπατε πριν. Είναι δύσκολο και για αυτούς που πουλάνε λιανική και για αυτούς που πουλάνε χονδρική. Ναι. Πάμε πρώτα στη λιανική. Ναι. Έχεις χρήματα και θες να κάνεις ένα μαγαζί στη Μόσχα. Πρώτα απ' όλα έχεις πολλά χρήματα. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί για να κάνεις μαγαζί στη Μόσχα και να πληρώνεις ενίκεια. Ναι. Είναι τεράστια τα ποσά. Βέβαια έχει και πολύ μεγάλη απόδοση. Αλλά πρώτον έχει πολλά ποσά που πρέπει να πληρώσει στα ενίκια και στον αέρα του καταστήματος. Και δεύτερον, όσο και αν η Ρωσία έχει καθαρίσει από μαφίες και από όλα αυτά που είχαμε στο παρελθόν, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι κανένας, αν ανοίξει ένα μαγαζί σε μια γωνία της Μόσχας, δεν θα σου ζητήσει τίποτα. Ναι, ναι. Όπως δεν μπορώ να το πω και για την Αθήνα. Ναι. Δεν είναι χειρότερα, αλλά δεν είναι και καλύτερα. Σίγουρα, εντάξει, παντού υπάρχουν τα πάντα. Ενώ στο Pizza Park, για αυτόν που ενδιαφέρεται μόνο για λιανική, είναι ένα προστατευμένο ευρωπαϊκού προφίλ περιβάλλον, καθαρά ευρωπαϊκό περιβάλλον. Δεν σου ζητάει κανένας ούτε ένα ευρώ παραπάνω από κάτω ή από πάνω από το τραπέζι, χωρίς να είναι συμφωνημένο. Και γενικώς το όλο πλαίσιο λειτουργίας έχει ευρωπαϊκό προφίλ και αέρα. Είσαι χονδρέμπορος. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να μπει στη Μόσχα ως χονδρέμπορος. Πού θα πουλήσεις, θες να πας στις μεγάλες αλυσίδες. Οι μεγάλες αλυσίδες ξέρουν την αξία τους και τη δύναμή τους. Οπότε σου ζητάνε υπέρογκα ποσά για το ράφι και για να σταθείς εκεί πρέπει κανένα 2 χρόνια να χρηματοδοτείς την κατάσταση και μετά να αρχίσεις να βγάζεις κέρδη. Πράγμα που δεν μπορεί ο Έλληνας επιχειρηματίας γιατί δεν είναι τόσο μεγάλος. Ναι. Θέλεις να πιάσεις τώρα τα μαγαζιά που είναι μικρά. Μικρά. Ένα, δύο, τρία κτλ. Πού θα τα βρεις. Η Μόσχα είναι τεράστια, οι αποστάσεις διανύονται πάρα πολύ δύσκολα
διότι έχει πάρα πολύ κίνηση και συνεπώς δεν τα βρίσκεις. Και θες και έναν άνθρωπο εκεί να σου ορίζει το πού θα πας και να σου κάνει κάποιες προτάσεις. Εντάξει, θα τον βρεις τον άνθρωπο, αλλά θέλει και χρήματα και δεν μπορείς να τα βρεις λόγω αποστάσεων. Ναι. Ενώ στο Pizza Park όλοι οι μαγαζάτορες θα μπαίνουν μέσα στο Pizza Park. Με πούλμαν θα έρθουν. Σίγουρο. Δεν τους ψάχνεις, σε ψάχνουνε. Το project αυτό για τη Ρωσία θα μπορούσατε, πώς θα το χαρακτηρίζετε γενικότερα για τη φιλοσοφία της Ρωσίας? Το έχω χαρακτηρίσει επανειλημμένος εθνικό project για τη Ρωσία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να στεθεί εκεί? Ναι, είναι σωτηρία για τους Ρώσους. Αλλά ταυτόχρονα σωτηρία και για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ό,τι παράγει κάθε χώρα μπορεί να το πάει να το πουλήσει. Θα μπορούσε να αποτελέσει σωτηρία και για τους Έλληνες επιχειρηματίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εσείς, σαν διευθύνων σύμβουλος μια τόσο μεγάλη εταιρεία, θα μπορούσατε αυτό να το υποστηρίξετε? Σαφέστατα. Γιατί? Οι Ρώσοι τι θέλουν? Οι Ρώσοι θέλουν να πάρουν προϊόντα έστω λίγο χαμηλότερη τιμή από αυτές που πληρώνουν. Πόσο πληρώνουν? 5 φορές πάνω από τη Γερμανία. 3 με 5 φορές πάνω από τη Γερμανία. Γιατί το πληρώνουν τόσο πολύ? Γιατί τα προϊόντα περνάνε 6 χέρια μέχρι να φτάσουν στα χέρια τους. Τι κάνει το Pizza Park? Τους τα δίνει με ένα χέρι από τον Έλληνα παραγωγό στο Ρώσο καταναλωτή ή από τον Έλληνα παραγωγό στο Ρώσο λιανοπολιτή, ιδιοκτήτη καταστήματος. Και μετά πάει και το πουλάει δεύτερο χέρι στο κατάστημά του. Γι' αυτό το λόγο σώζονται οι Ρώσοι, γιατί θα έχουν λίγο χαμηλότερες τιμές. Όλο το περιθώριο κέρδους δε μπορώ να πω ότι ανήκει στον πολιτή. Δηλαδή ο Έλληνας αν θέλει να το δώσει 6 φορές, σαν να πλήρωνε 6 χέρια, μπορεί. Τώρα αν δεν το δώσει 300% πάνω και το δώσει 250% πάνω, 240%, έχει μια μεγάλη διαφορά για το Ρώσο, σε προτιμάει ο Ρώσος και πάλι η τιμή είναι τεράστια για τον Έλληνα. Μάλιστα. Θα έχει επιχείρηση. Όχι απλά ενδιαφέρον. Εντυπωσιακά ενδιαφέρον όλα αυτά που αναλύουμε. Έχουμε και πολλή ζήτηση. Βέβαια, αξιολογούμε και εμείς τις προτάσεις, αλλά μέχρι στιγμής μας ήρθαν αξιόλογα άτομα και τους δεχθήκαμε. Μπορώ να πω ότι μου έχετε πει πολύ μεγάλο επιχειρηματίες, για τους οποίους θα ήθελα. Και μικροί ήθελα... Και μικροί. Ναι. Και μικροί. Κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολλά ακόμα στοιχεία να τα αναλύσουμε την Τετάρτη. Την επόμενη φορά δεσμεύομαι να. Διότι έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω να εγώ και πολλές ονόματα εταιριών. Ονόματα εταιριών και έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές την πίεση να πω από τηλεοράσεις πόσο κοστίζει και πρέπει πια να πούμε. Ωραία. Οι επιχειρηματίες ξέρουν, αλλά αν πρέπει να υποθεί και από εδώ. Δεσμευόμεθα την επόμενη φορά, κύριε Παπά, ότι θα μας υποδείξετε και τους μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στη Ρωσία. Το κόστος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί, αν μη τι άλλο, είναι το πιο σημαντικό, μη σας πω. Και αυτή αυτά και άλλες λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαρά. Αναμένω και την στην επόμενη. Ευχαριστώ και δική μου. Αναμένω στην επόμενη συζήτησή μας. Την Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό ευχαριστώ βράδυ, πάρα πολύ. Σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ για άλλη μία Δευτέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, λίγο μετά τις 7:20. Σας καληνυχτώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.